Παγκόσμια ημέρα λοιπόν σήμερα κοινωνικής εργασίας. Τι μηνύματα άραγε να προκύπτουν μέσα από την συγκεκριμένη ημέρα? Θα στο μιλήσουμε με την κυρία Αμαλία Γκόρου, η οποία είναι κοινωνική λειτουργός και υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος. Κυρία Γκόρου, να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, και μία ημέρα. Να γιορτάσουμε. Βέβαια, βέβαια. Σήμερα. Μία ημέρα λοιπόν σε παγκόσμια κλίμακα αφιερωμένη στους κοινωνικούς λειτουργούς. Σωστά. Στους κοινωνικούς λειτουργούς και στην κοινωνική εργασία. Και στην κοινωνική εργασία, βέβαια. Τι μηνύματα προκύπτουν μέσα από την σημερινή ημέρα? Καταρχήν, να πούμε ότι είναι διεθνής μέρα, οπότε οι κοινωνικοί λειτουργοί σε όλο τον κόσμο γιορτάζουν. Για φέτος, για την σημερινή γιορτή, η Διεθνής Ομοσπονδία των Κοινωνικών Λειτουργών υιοθέτησε ως μήνυμα το Ubuntu. Είναι μια λέξη που προέρχεται από τους αυτόχθονους λαούς της Νότιας Αφρικής και έγινε γνωστή σε όλο τον κόσμο από το Μαντέλα. Σημαίνει «είμαι γιατί είμαστε». Ubuntu λοιπόν, «είμαι γιατί είμαστε». Δίνει δηλαδή μεγάλη βαρύτητα στην κοινότητα και στην αλληλεπίδραση των ανθρώπων και των κοινοτήτων, έτσι ώστε να πετύχουμε όλα αυτά που πρεσβεύει η κοινωνική εργασία. Το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και την κοινωνική δικαιοσύνη, το σεβασμό στη διαφορετικότητα. Κοινωνική εργασία προσφορά στον συνάνθρωπο. Εγώ αυτό μπορώ να ξεχωρίσω. Και κοινωνική αλλαγή παράλληλα. Και βέβαια η πανδημία φέρνει στο προσκήνιο τον πολύ σπουδαίο ρόλο των κοινωνικών λειτουργών. Μάλιστα. Η κοινωνική λειτουργία όντως είναι ένα επάγγελμα πρώτης γραμμής και στην πανδημία και πραγματικά από τούτη εδώ τη θέση και από εσάς την Κρήτη θέλω να πω ότι νιώθουμε πολύ περηφανοί όλοι για τους συναδέλφους μας, γιατί πολύ σύντομα και πολύ γρήγορα μπόρεσαν να επανεξετάσουν πρωτόκολλα δουλειάς, τρόπο δουλειάς σε συνδυασμό με όλα αυτά τα πρωτόκολλα για την ασφάλεια στην πανδημία και να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε ανάγκες των συνανθρώπων μας. Έτσι ώστε κανείς να μην μείνει πίσω. Μιλάμε τώρα για το σπουδαίο ρόλο των κοινωνικών λειτουργών και της κοινωνικής εργασίας. Το σημαντικότερο πρόβλημα στον κλάδο ποιο είναι? Το σημαντικότερο πρόβλημα στον κλάδο, υπάρχουν διάφορα κλαδικά ζητήματα, τα οποία όμως μπορούμε να συζητήσουμε μια άλλη στιγμή σε σχέση με την ατυχία μας. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Αλλά θα πρέπει να πούμε ότι το σημαντικότερο πρόβλημα είναι η υποστελέχωση των υπηρεσιών. Δηλαδή έχουμε κοινωνικούς λειτουργούς να δουλεύουν σε υπηρεσίες μόνοι τους και να προσπαθούν να βγάλουν ένα τεράστιο φόρτο εργασίας. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Στην Κρήτη υπάρχουν περιφερειακές ενότητες χωρίς κοινωνικό λειτουργό. Όταν οι περιφέρειες έρχονται να φέρουν σε πέρας το έργο της αναδοχής και της υιοθεσίας στη χώρα. Και η κοινωνική λειτουργία είναι οι βασικοί επαγγελματίες που θα πρέπει να μπορέσουν να δουλέψουν τους υποψήφιους γονείς με τα παιδιά και να φτάσουν στο να πετύχουμε ως χώρα τους στόχους που έχουμε για την παιδική προστασία. Είστε ένας δραστήριος σύνδεσμος, ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος. Κάποιες δράσεις το επόμενο διάστημα που έχουν προγραμματιστεί? Η πανδημία μας έχει φέρει όλους αντιμέτωπους με μια νέα πραγματικότητα. Παλιότερα, αυτές τις μέρες, μέσα στο μήνα Μάρτιο, ήταν ο μήνας που κατεβαίναμε στον δρόμο και φωνάζαμε για τις διεκδικήσεις μας μαζί με τους εξυπηρετούμενούς μας και τους ωφελούμενους. Φέτος θα είμαστε διαδικτυακά. Πολύ σύντομα θα ανακοινωθούν κάποιες συζητήσεις σε σχέση με την κοινωνική εργασία. Άλλωστε, όλος ο μήνας είναι μήνας κοινωνικής εργασίας, ο Μάρτιος. Μάλιστα, οπότε έχετε εγκληματιστεί κι εσείς στο κλίμα βέβαια της πανδημίας, περιοριστικά μέτρα. Σίγουρα, μόλις περάσει αυτή η δύσκολη περίοδος, έχετε να οργανώσετε πολλά και να στείλετε βέβαια και τα δικά σας μηνύματα. Σε πανελλαδικό επίπεδο, πολλά τα προβλήματα και καλό θα ήταν να αφιερώσουμε και ένα μέρος εκπομπής το επόμενο χρονικό διάστημα που να αφορά τα προβλήματα. Προβλήματα που έχουν να κάνουν με την αναγνώριση των πτυχίων σας, με την καθημερινότητά σας, με τις μόνιμες προσλήψεις που δεν έρχονται. Πολλά είναι τα θέματα, τα γνωρίζουμε, τα καταγράφουμε. Η υποστελέχωση είναι το βασικότερο νομίζω πρόβλημα, διότι ξέρετε πολύ καλά ότι η κρίση συνήθως έχει πιο έντονες επιπτώσεις στους πιο ευάλωτους. Μάλιστα. Και πιο ευάλωτοι είναι οι άνθρωποι με τους οποίους δουλεύουμε. Κυρία Γκόρου, έτσι. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.